Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Του Greek Wheels εδώ. Από ένα καυτό σαββατιάτικο πρωινό στην Κηφισιά. Και σήμερα το θέμα μας είναι μουσική μέσα στο κράνος. Για πάμε να δούμε. Τίτσα, τι ψαγμένο ήταν αυτό, αδερφέ. Ρε τον περίεργο τον δικό σου που πήγε με το σκουτερίδι και ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο. Να διευκρινίσω από την αρχή ότι η μουσική μέσα στο κράνος για μένα είναι λίγο σαν το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, στο αυτοκίνητο, οπ, να με, τι κάρο τζάμι είναι αυτό, για... Το τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο δεν κατάλαβα ποτέ γιατί καθόμαστε και ασχολούμαστε συνέχεια με το hands-free. Δεν έχει καμία διαφορά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το χέρι σου είναι απασχολημένο με το hands-free. Το πρόβλημα είναι ότι το μυαλό σου είναι απασχολημένο στο τηλέφωνο. Αυτό το ξενοδοχείο, ειλικρινά όμως, αυτό το ξενοδοχείο δεν καταλαβαίνω. Είναι τόσο μπανάλ μέχρι αηδίας. Δηλαδή, λες και το σχεδίασε 5χρονο και το χρωμάτισε 3χρονο. Τα κεντρικά της Eurobank, για όποιον ενδιαφέρεται. Δεν σας λέω τι να κάνετε, απλώς εδώ είναι. Αυτό που δεν θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο είναι να συζητήσουμε την ειρωνία του ότι ένας motovlogger κάθεται και ασχολείται με το τι προσέχουν οι οδηγοί των αυτοκινήτων όταν μιλάνε στο τηλέφωνο, ενώ αυτός κάθεται και κάνει βιντεάκια ενώ οδηγεί τη μηχανή. Δεν θα το κάνουμε αυτό καθόλου όμως, οπότε πάμε παρακάτω. Ας προσποιηθούμε ότι δεν ειρωνευόμαστε τίποτα, δεν υπάρχει καμία ειρωνία και όλα καλά, πάμε παρακάτω γρήγορα. Μουσική λοιπόν μέσα στο κράνος. Δύο τρόποι. Κλασική. Είτε ακουστικά μέσα στα αυτιά, λογικά τα άλλα, τα γιόρε μόνο τα ακουστικά, τα έτσι και τα αλλιώς, τα μεγάλα αυτά, προφανώς δεν χωράνε, γεια σου βαραντέρο, λέω για μου δικιά μου, μέσα στο κράνος, οπότε μόνο έτσι. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ηχεία. Προσωπικά έχω ηχεία. Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά θα το εξηγήσω. Χρησιμοποιώ ένα σετάκι ηχεία που τα πήρα ξεχωριστά. Έχουν κανονικό jack στην άκρη, οπότε μπορούν να συνδεθούν είτε με τηλέφωνο, είτε με MP3, είτε με οτιδήποτε. Είναι σαν τα ηχεία και μπορούνται με το SENA, το communicator. Κάπως έτσι είναι. Οι καλοί άνθρωποι στη ΣΟΕΗ προβλέψανε και κόψαν υποδοχές μέσα στα κράνη τους για ηχεία. Που σημαίνει ότι για να συνδέσουμε τα ηχεία είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που χρειάζεται είναι κολλάμε την εσωτερική πλευρά του Velcro των ηχείων που έρχεται μαζί στην υποδοχή και μετά το Velcro πιάνει το αρσενικό στο θηλυκό από το ηχείο πάνω σε αυτό που κολλήσαμε στο κράνος. Περνάμε τα καλώδια μέσα από το τσίκπαντ και όλα καλά. Μπορώ να πω ότι η ποιότητα των ηχείων είναι πάρα πολύ καλή και δυνατά πάει και ψιλοποιοτικά είναι. Εντάξει, μην περιμένετε τίποτα, κάτι μικρά χιάκια για να χωράνε μέσα στα κράνη είναι. Το πρόβλημα όμως πού εντοπίζεται. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι παίρνουμε κάτι και ξεφεύγουμε τελείως και το τραβάμε μέχρι αηδίας. Τι θέλω να πω. Ότι εγώ μέσα στην πόλη δεν έχω καν τα ηχεία μέσα στο κράνος, τα βγάζω. Διότι δεν βρίσκω κανένα νόημα. Μέσα στην πόλη είναι τόσος κόσμος, ο καθένας θα βγει από το stop, θα ξεκινήσει με κόκκινο, θα οτιδήποτε του έρθει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, παιδιά, να το προλάβουμε το φανάρι, είμαστε τρεις. Αχ, μη βρουν οι Lamborghini. Και υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι που πρέπει να προσέχεις που δεν έχει κανένα νόημα ούτε προφανώς να μιλάς στο τηλέφωνο μέσα στην πόλη ούτε να ακούς μουσικούλα. Από την άλλη, όταν ακούμε μουσικούλα, σίγουρα όχι το τέρμα, σίγουρα δηλαδή να μην καλύπτει τον ήχο της μηχανής και τον ήχο γύρω-γύρω. Τον γύρω-γύρω ήχο, θα είναι και δικός μου όρος αυτός, ο γύρω-γύρω ήχος, το ambient noise. Αχ, αμπλωμαθείς πως φαίνεται. Οπότε μέσα στην πόλη δεν θα το συνιστούσα. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τι νομίζετε. Ακούτε εσείς μουσική πάνω στη μηχανή? Δεν ακούτε μουσική? Θεωρείτε ότι δεν πρέπει ποτέ κανείς να ακούει μουσική πάνω στη μηχανή? Δεν ξέρω, πείτε μου. Γι' αυτό υπάρχουν τα σχόλια. Από την άλλη, τα ηχεία είναι υπέροχα για ταξίδι. Ας πούμε, πριν κάνα μήνα πήρα την κυρία του Greek Wheels και πήγαμε στο Ναύπλιο. Πήρα ένα μικρό σπιλτεράκι, όντιο σπιλτεράκι, μου φανταστείτε πόσο συγκλονιστικό, κάνει το ένα τζακ, δύο. That's it. Το έβαλα αυτό στο MP3 και έβγαλα μία γραμμή τα ηχεία τα δικά μου και μία γραμμή τα ακουστικά τα δικά της. Και ακούγαμε και δύο μουσικούλα, πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα. Για ταξιδάκι λοιπόν, εντάξει, το Ναύπλιο δεν είναι και τόσο μακριά, μία μισή ώρα περίπου, χαλαρά, ναι.
Για να περάσει όμως η ώρα στην Εθνική Οδό, δεν είναι καθόλου άσχημα λίγο μουσικούλα, που είναι έτσι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελείως χαλαρά, πάνω στη μηχανή δεν είναι ποτέ, με παρεξηγήσετε. Αλλά τώρα όταν πηγαίνει έρχεσαι σε μια άδεια Εθνική Οδό με 3,5 λωρίδες, μπορείς να ακούσεις τη μουσικούλα σου, να περάσει και η ώρα έτσι λίγο πιο γρήγορα. Βέβαια εκεί πάμε και στο θέμα της ποιότητας των ηχείων ή των ακουστικών, διότι όταν είμαστε σε αρκετά έτσι μεγάλη ταχύτητα, δεν ξέρω, εγώ εννοώ την νόμιμη ταχύτητα, δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς, αρχίζει και δεν πολύ ακούγεται η μουσικούλα. Με αυτό πήρα εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας δείξω μια μέρα, αν κανείς ενδιαφέρεται, δεν ήταν και τόσο ακριβά στην τελική. Αυτά λοιπόν επί του θέματος, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα συζήτησης βασικά. Ακούμε μουσική, δεν ακούμε μουσική, πάμε στη μηχανή. Τι να πω, ακούμε στα ταξίδια, δεν ακούμε στην πόλη. Το να ακούμε στο τέρμα συνέχεια είναι το πιο ηλίθιο πράγμα, οπότε εντάξει. Είναι σαν τους τυπάδες που κυκλοφορούν στα αυτοκίνητα με τίγκα τη μουσική. Όχι παιδιά, ούτε αυτοί ακούνε έξω τι γίνεται. Είναι άκρος επικίνδυνο αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή φλέγομαι. Πρέπει άνετα να έχει 35 συν. Και πάνω σε twin μηχανή και όλα που ένας κύλινδρος είναι κάτω από το πιπί σου να πούμε. Δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα. Όλα ζεσταίνονται. Άλλος πάνω στην ΣΥ έχει σηκωθεί όρθιος. Τώρα επειδή ζεσταίνεται ή επειδή είναι στον κόσμο του. Κάντε subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και like και share για τα λοιπά. Θα ακολουθήσουν φυσικά και άλλα τέτοια βιντεάκια. Θα σας δω στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάντα όρθιοι όσοι κουβαλάτε μηχανάκια. Και εσείς που τα κουβαλάτε μηχανάκια πάντα όρθιοι. Και εσείς όμως που τα καβαλάτε πάντα όρθιοι. Θα δούμε στο επόμενο.